Έχουμε ένα Fiat Doblò και έχουμε τοποθετήσει συναγερμό και σύστημα εντοπισμού GPS. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, για το άνοιγμα της πόρτας, για κραδασμό αν χτυπηθεί το όχημα. Έχουμε ανυψωτικό και με το κούνημα. Λαμβάνουμε τοποθεσία, ώρα που έγινε αυτό, το λόγο της παραβίασης, και μπορούμε και να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημα. Λοιπόν, εάν ανοίξουμε κάποια πόρτα, ξανενεργοποιούμε. Έχουμε λάβει και το μήνυμα. Λοιπόν, ο κραδασμός. Ξανά το άνοιγμα της πόρτας. Και άνοιγμα του κλειδιού. Πάμε να δούμε τα μηνύματά μας τώρα. Λοιπόν, έχουμε λάβει μήνυμα door alarm ότι άνοιξε η πόρτα. Ώρα που έγινε αυτό, ημερομηνία 2019, έκδοση 21 του μήνα, 10 παρατέταρτο. Εδώ έχουμε προεπισκόπηση για το που είμαστε. Μετά ο κραδασμός, ξανά η πόρτα που ανοίξαμε και το άνοιγμα του κλειδιού. Μας δείχνει ακριβώς Ανδριανουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως γωνία μέσα στο κατάστημα, όπου εδώ βρισκόμαστε κιόλας. Λοιπόν, τώρα θα απενεργοποιήσουμε τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Βάζουμε μπροστά το αυτοκίνητο και στέλνουμε το μήνυμα. Λοιπόν, ο κωδικός αλλάζει, έχουμε πει αυτός εδώ που βλέπουμε. Λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμα. Έζησε το αυτοκίνητο. Βλέπουμε δεν παίρνει μπρος και έχουμε λάβει και την επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή. Τώρα στέλνουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση. Λάβαμε μήνυμα ότι είναι επιτυχής η επανενεργοποίηση. Ανοίγουμε το κλειδί, γυρίζουμε στη θέση on και παίρνει μπρος κανονικά. Αυτά. Καθώς έχουμε και κρυφό διακόπτη, ανεξαρτήτου συναγερμού, μπορούμε να ακινητοποιούμε το αυτοκίνητο. Αυτά.